Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το ζήτημα του χρέους αναμένεται να κυριαρχήσει στην σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στη Βουλή με τον Πρωθυπουργό και την διαπραγματευτική ομάδα να ενημερώνουν τους υπουργούς για τα επόμενα βήματα και τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας. Σε πτυχές συζήτησης που θα λάβει η χώρα στο Eurogroup της Πέμπτης, αναφέρεται μιλώντας στο insider.gr ο καθηγητής τραπεζικού δικαίου και χρηματοοικονομικών αγορών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, Εμίλιος Αβουλέας, λέγοντας πως το βουνό του χρέους είναι ένα εμπόδιο όχι μόνο για τα οικονομικά της Ελλάδας, αλλά και στον τρόπο που την αντιλαμβάνεται ο έξω κόσμος. Η αποτυχία της ευρωομάδας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ελληνικό χρέος είναι απογοητευτική, τονίζοντας την ίδια ώρα πως οι πολύ αυστηροί δημοσιονομικοί στόχοι που συζητιούνται σήμερα πρέπει είτε να εγκαταληφθούν είτε να αναβληθούν για να δοθεί στην οικονομία δυνατότητα να ανασάνει. Αισιόδοξος για την ανάπτυξη της Καρύστου εμφανίζεται ο Δήμαρχος της περιοχής, Λευτέρης Ραβιόλος, καθώς όπως αναφέρει πρόκειται για μια παρθένα περιοχή με απίστευτη φυσική ομορφιά. Μιλώντας στο insider.gr, τονίζω ότι σημαντικός τομέας ανάπτυξης είναι και οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει και ο πρωτογενής τομέας, καθώς έχουμε την τύχη να ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο. Τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα και η προώθησή τους, καθώς και η εκμετάλλευση των λατομείων των γνωστών πλακών Καρύστου, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη τοπική ανάπτυξη, αναφέρει χαρακτηριστικά. Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης κυριαρχούν πλέον στην ελληνική αγορά εργασίας και έχουν ως αποτέλεσμα όσοι δεν είναι άνεργοι να υποαπασχολούνται και ως εκ τούτου να υποαμείβονται. Η νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά χιλιάδες μισθωτοί αλλά και νεοεισερχόμενοι στον εργασιακό στίβο θέλει μισό ωράριο, μισό μισθό και μισό ένσημο. Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ, ο μέσος μεικτός μισθός για μερική απασχόληση ανέρχεται περίπου σε 427 ευρώ, ενώ αντίστοιχα για πλήρη απασχόληση σε 1182. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυο τιμών ακυμένων σε 787,50 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,36% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.